Στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των ρωσικών δυνάμεων με τις μάχες να συνεχίζονται σφοδρές σε περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις. Ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταφέρουν πως ο Ρώσος πρόεδρος μετέφερε στον Τούρκο ομόλογό του ότι δεν εξελίσσονται στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μαριούπολη, καθώς η πόλη απελευθερώθηκε. Το Κίεβο τόνισε ο Πούτιν θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο εργοστάσιο Χάλιβα της Μαριούπολης και να καλέσει τους μαχητές εκεί να καταθέσουν τα όπλα. Ο Ερντογάν διαμήνυσε στον Πούτιν ότι το θετικό momentum που επετεύχθη στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη προημερών πρέπει να διατηρηθεί καθώς όλες οι πλευρές θα επωφεληθούν, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία. Витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну, життя сусідів, але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній рейх, програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів, програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію, ти програєш. І якщо пішов проти українців, програєш. Στην Μόσχα συναντήθηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, ο κ. Λαυρόφ τόνισε ότι ο Γενικός Γραμματέας ήταν πολύ καλά ενημερωμένος για τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε μια πιθανή ένδειξη κάποιας θετικής κίνησης, είπε ότι συζήτησαν πιθανά βήματα για ενίσχυση της συνεργασίας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, είπε ότι η σύγκρουση ήταν μια επικίνδυνη κλίση αφύπνισης για τα Ηνωμένα Έθνη, κατηγορώντας τα ότι προσπάθησαν να παρακάμψουν τους βασικούς κανόνες του καταστατικού του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, η Ευρώπη επεξεργάζεται ένα έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ως απάντηση για την εισβολή της στην Ουκρανία, όπως δήλωσε η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμψον. Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα και όπως και τους προηγούμενους γύρους κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη.